Σάββατο 28, περασμένες 2:20. Έχω έρθει στα θεωρία των κακέρδων στήρα 21. Τραβάω λήψη από το βορρά προς τα νότια. Βλέπουμε τη βόρεια πλευρά της στήρας 19. Εδώ θα εστιάσει ο φακός. Έχει εμφανιστεί το σκελέτωμα. Αν δεν είναι δόκιμος ο όρος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό που λέω. Έχουν εμφανεί οι πρώτες συμμετέχοντες κορδόνες στο πρώτο επίπεδο. Και γίνονται εργασίες στην ταράτσα του επίπεδου αυτού. Βρίσκαμε τα πετώματα σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας του πρώτου επίπεδου. Έχουν μπει και οι 8 κερκιδοφόροι. Προσινό μέρος αυτού του επίπεδου και πίσω βλέπουμε να συνεχίζονται εργασίες από τα παλικάρια της Ερμονάσα και του κυρίου Βαγενά στα καλουπόματα, τόσο στη ψηλία καθαρά τα λατάκια όσο και με τα μπέτο φόρμ που στρώνονται στην πλάτη. Εδώ βλέπουμε μια πτήση πάλι του Μάρκο. Σηκώνει κάτι μικρά μπέτο φόρμ. Θα απολαύσουμε αυτή την πτήση. Το πάει στην ταράτσα του δεύτερου επίπεδου. Όχι, απομακρύνεται. Για να δούμε την πτήση του. Ναι, εκεί την πάει γιατί περιμένουν κάπου κάτω οι γερκάτες. Είναι σίγουρο αυτό και θα τα προσδιώσει. Πάρα πολύ τέσσερα παιδιά, τόσο και για τον καμεραμάν και τον ομιλούντα. Αλλά φανταστείτε που έρχομαι 2-3 ώρες ή τα πρωινά ή τα απογεύματα. Αλλά φανταστείτε παιδιά πόσο κοπιαστική είναι η δουλειά αυτών των εργατών που φοντάρα ήλιο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί αργεί να πέσει που καλοκαιριάζει ο ήλιος, τόσο με τις σωρές που φοράνε όσο και με τα κράνη, όσο και με την επόμενη δουλειά που κάνουν, πόσο καταπιέζουν τον οργανισμό τους. Να το δουλειώσουμε και εδώ από το κανάλι, έτσι, ότι τα παιδιά κάνουν λειτουργήμα, ας πούμε, παιδαγωγικά, αλλά για μένα από αυτές τις συνθήκες δουλεύουν πολύ σκληρά. Έτσι έχουν τα πράγματα στη θύρα των παλιών επισήμων. Να εστιάσουμε λίγο το κόρνερ, να δούμε την απόσταση που θα έχει αγωνιστικός χώρος. Εδώ είναι το κόρνερ, η Σημαούλα, η ΣΑΕΚ, και αυτή είναι η απόσταση που θα ξεκινάνε οι κηδές, γύρω στα 5-6 μέτρα. Λοιπόν, αυτό το πλάνο με τα θερία εδώ, στους γερανούς μας, κλείνω και αυτό το πλάνο. Πρώτο φωνάζοντας, ζήτω για έκρεμα και εσύ.